Ευκαιρία για ένα καλό μεροκάματο φαίνεται πως είναι για ορισμένους επιχειρηματίες της Ξάνθης οι θρακικές λαογραφικές γιορτές, αφορού παρόλο που οι επιχειρήσεις που διατηρούν είναι εντελώς άσχετες με το αντικείμενο, οι ίδιοι στείνουν έξω από αυτές διάφορα κιόσκια ή άλλους παρόμοιους χώρους, στους οποίους και πουλούν σουβλάκια ή άλλα κρεάτο-παρασκευάσματα. Κάτι που σύμφωνα με την Υπηρεσία Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης είναι παράνομο, αφού η πώληση τέτοιων προϊόντων επιτρέπεται μόνο σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία και διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό. Αυτό βέβαια δεν φαίνεται να ενοχλεί ιδιαίτερα κάποιους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και καφετέρια, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι τη μεγάλη επισκεψιμότητα τις μέρες του καρναβαλιού έχουν δημιουργήσει έξω από τις επιχειρήσεις τους και μια ψησταριά, αδιαφορώντας ακόμα και για τους βασικούς κανόνες υγιεινής. Καταρχήν δεν επιτρέπεται η πώληση τέτοιων σκευασμάτων, κρεατοπαρασκευασμάτων ή άλλων τροφίμων σε κιόσκια. Οι χώροι που πουλούνται αυτά τα καταστήματα είναι τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία είναι αδειοδοτημένα και έχουν τους χώρους υποδομής και τον εξοπλισμό για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Είδαμε χθες συγκεκριμένα, έβλεπα εγώ, γνωστό ξενοδοχείο της πόλης μας, αλλά και γνωστή καφετέρια να έχουν στήσει ένα τέτοιο κιόσκι και να πουλάνε σουβλάκια, να ψήνουν και να πουλάνε σουβλάκια. Εκεί υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης της δικής της υπηρεσίας και μέχρι πού φτάνουν οι αρμοδιότητές σας? Γι' αυτό που μου λέτε δεν το γνωρίζω αν έχουν ετοιμάσει χώρο για να κάνουν αυτή τη δουλειά, αλλά εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι παράνομο. Δεν μπορεί κάποιος χωρίς άδεια, χωρίς να υπάρξει ο εξοπλισμός υποδομή όπως ανέφερα προηγουμένως, έξω στο ύπαιθρο, έξω σε υπαίθριους χώρους, να τοποθετούνται μαγκάλια ή άλλος εξοπλισμός προκειμένου να ψήσουν αυτή την περίοδο ιδιαίτερα σουβλάκια ή άλλα παρασκευάσματα. Οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας της δικής μας θα ελέγξουν όλες αυτές τις καταστάσεις. Έχουν ήδη συγκροτηθεί κλιμάκια ελέγχου και όπου υπάρχει παράβαση θα βεβαιωθεί. Προβλέπονται και κυρώσεις, κύριε Νέαρχο? Προβλέπονται ποινικές και ενίοτε και διοικητικές κυρώσεις. Αλλά κυρίως ποινικές. Πέρα όμως από το γεγονός ότι είναι παράνομες οι τέτοιου είδους δραστηριότητες στην Ήπεθρο, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις υπάρχει και πολεοδομική παράβαση, αφού ο χώρος που στήθηκε έξω από αυτές τις επιχειρήσεις, αν και κινητός, κρίνεται ως αυθαίρετος, ενώ για τη δημιουργία του χρειάζεται ειδική αδειοδότηση από την πολεοδομία. Για τα συγκεκριμένα κιόσκια πάνω δεν έχει υποβληθεί, όπως τουλάχιστον μας πληροφόρησε ο προϊστάμενος της πολεοδομίας, καμία αίτηση για αδειοδότηση. Και ως εκ τούτου, όλα τα στοιχεία δείχνουν πως μιλάμε για εντελώς παράνομες κατασκευές και δραστηριότητες από τους συγκεκριμένους επιχειρηματίες.